Θέλω να είμαι εξαιρετικά ειλικρινής μαζί σας. Αισθάνθηκα άσχημα, και το λέω με ειλικρίνεια, από το πόσο ρεζίλι έγινε ο κύριος Τσίπρας χθες. Γιατί ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μου είναι εξαιρετικά αντιπαθής και αντίπαλός μου πολιτικός, παραμένει ένας πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και δεν είναι ωραίο να φαίνεται και προς τους Έλληνες πολίτες και προς τους ξένους που παρακολουθούν τι γίνεται στα τεκτενώματα πολιτικά της Ελλάδος, ότι ο άνθρωπος αυτός μετά από 5 χρόνια πρωθυπουργίας ακόμα παραμένει παντελώς άσχετος επί των οικονομικών. Όλη τη θεωρία περί ειδικού δικαστηρίου στηρίχθηκε σε μια υποτιθέμενη πρόβλεψη του Διευθύντος Συμβούλου της ΔΕΗ, του κ. Στάση, περί 8 δισεκατομμυρίων λειτουργικής κερδοφορίας ΔΕΗ τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Στάση όμως ουδέποτε έχει μιλήσει για 8 δισεκατομμύρια κέρδη, έχει μιλήσει για 8 με 8,5 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Επενδύσεις, ένα συνολικό πακέτο. Καταλαβαίνετε, άλλο πράγμα είναι τα κέρδη, σωστό. Άλλο πράγμα είναι επενδύσεις.